Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1035. Είναι από τη επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3 και εδάφιον 8. Σελίδα λοιπόν 1035, επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιον γάμα και εδάφιον 8, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων, εδόθη χάρη αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, διαναγνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανίης, τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού κατά τον αιώνιον, κατά την αιώνιον πρόθεση, την οποία έκαμεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίου ημών, δια του οποίου έχομεν την παρησίαν και την είσοδον, με πεποίθησιν δια της εις αυτόν πίστεως, δια τούτο σας παρακαλώ να μη αθυμείτε δια τάση υπέρ ημών θλίψης μου, το οποίον είναι δόξα ημών. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς, κατά τον πλούτο της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει, δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων, δια να κατοικήσει ο Χριστός, δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να τινηθείτε ριζωμένοι και τεθεμιλιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε μετά πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού να κάνει υπέρ πάντα όσα ζητούμε ή νοούμε κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία, δια Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως, καθήν προσεκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους, εν αγάπη σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος μία πίστης και εν βάφτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Αμήν. Παύλος Απόστολος του Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού, έτσι συστήνει τον εαυτό του, έχει απόλυτη επίγνωση του ποιος είναι, του τι είναι και ποια είναι η αποστολή του. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι ο ελάχιστος, ο πιο ασήμαντος πάντων των χριστιανών, και τούτο διότι υπήρξε διώκτης σκληρός και άγριος της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά καθώς ομολόγησε ο ίδιος, τούτο το έπρατε αγνών εν απιστία. Γνωρίζει όμως ότι είναι τώρα άνθρωπος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, έγραψε το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, τον αναγέννησε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Είναι ένας άνθρωπος που θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι ένας χριστιανός χωρίς αποστολή, αλλά ένας χριστιανός με ιδιαίτερη αποστολή και ιδιαίτερο έργο. Με μεγάλη λοιπόν παρησία ομολογεί ότι εδόθη σε με αυτή η χάρις. Πρώτον, να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίατων πλούτων του Χριστού. Η χάρις που εδόθη από τον Θεό, στον Πέτρο, στον Ιάκωβο, στον Ιωάννη, είναι να ευαγγελίσουν το λαό Ισραήλ. Ξέρει λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι ο Απόστολος Παύλος είναι Απόστολος των Εθνών και δόθη σε αυτόν η χάρις να ευαγγελίσει τον Ιησού Χριστόν σε όλα τα έθνη. Δεύτερον, να φωτίσω πάντα στους ανθρώπους ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του απακεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Γνωρίζει λοιπόν με απόλυτη βεβαιότητα και επίγνωση ότι ο Θεός έκαμε χάρη και τον όρισε να φωτίσει όλους τους ανθρώπους πώς πραγματοποιείται και ενεργείται στη ζωή των ανθρώπων το μυστήριο το αποκεκριμένο από τον αιώνων εν το Θεό δια του Ιησού Χριστού, και τούτο είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο ναός του Θεού,
ο οίκος του Θεού, ο οίκος του Θεού του ζώντος, το στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ξέρει λοιπόν ότι το μυστήριο το αποκεκριμένο του Θεού Πατρός και Ιησού Χριστού ενεργείται και πραγματοποιείται στη ζωή των ανθρώπων με τη δημιουργία της Εκκλησίας, δηλαδή με τη σωτηρία των ανθρώπων, τους οποίους ο Θεός συνάγει, μαζεύει και δημιουργεί τον οίκον του Θεού του ζώντος, όπως είπαμε. Μία Εκκλησία Αγία, τέλεια, μία έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ή τίτων τιούτων, μία Εκκλησία Αποστολική, μία Εκκλησία Καθολική, μία δηλαδή σε όλο τον κόσμο, είναι μία Εκκλησία που έχει αποστολή εδώ στη γη να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και έχει και μέλλον αιώνιο και ουράνιο δια της αρπαγής, όπως την έχει υποσχεθεί ο Θεός της Εκκλησίας από τον Ιησού Χριστό. Αλλά έχει γνωρίζει ακόμη και πάλι με επίγνωση απόλυτη ότι δια της Εκκλησίας τώρα θα γνωριστεί στα επουράνια, δηλαδή όχι μόνο η Εκκλησία έχει αποστολή να κηρύξει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, την υγιένουσα διδασκαλία και να την χρησιμοποιήσει ο Χριστός για να καταστρέφει τα όργα του διαβόλου εδώ στη γη, όχι μόνο δηλαδή να την χρησιμοποιήσει και το κήρυγμά της εδώ στη γη, αλλά και να γνωριστεί σε όλο τον ουρανό, στα επουράνια, σε όλες τις αρχές και τις εξουσίες και τις επουράνιες και τις καταχθόνιες, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού, την οποίαν κατά την αιώνιον πρόθεσιν αυτού έκαμε εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, δηλαδή να δημιουργήσει λαό, να δημιουργήσει παιδιά Θεού κατά την εικόνα και τη μνομείωση αυτού, ώστε ο ουρανός που έχει πολλά οικήματα τα οποία για χρόνια γήινα και ανθρώπινα πάρα πολλά είναι ακατοίκητος, να κατοικηθεί, να πληστεί και να δημιουργηθεί λοιπόν μία βασιλεία αιώνιος, όπου βασιλεύς Κύριος θα είναι ο Παντοκράτορ, ο εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο οποίος κυριαρχεί επί πάντων, ενεργεί δια πάντων και κατοικεί εν μέσω πάντων ημών. Μία Εκκλησία λοιπόν που δεν έχει μόνο ένδοξο μέλλον στη γη, αλλά έχει ενδοξότερο στον ουρανό. Και τέλος, δια να γνωριστεί ότι δια του Ιησού Χριστού έχουμε και παρησίαν και είσοδον προς τον Θεόν με απόλυτη βεβαιότητα που εδράζεται στην πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τέσσερα πράγματα λοιπόν είναι η αποστολή του Αποστόλου Παύλου, την οποία γνωρίζει με απόλυτη επίγνωση και ευκρίνεια. Δεν έχει καμία αμφιβολία. Τέσσερα πράγματα. Διδάσκαλος των εθνών. Να φωτίσει όλους ότι το μυστήριο το αποκεκριμένο από του Θεού δια του Ιησού Χριστού ενεργείται και πραγματοποιείται στη γη δια της Εκκλησίας. Τρίτον, να φωτιστούν οι άνθρωποι και να γνωρίσουν ότι η πολυπίκυλο σοφία του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων και για την πλήρωση του καινού ουρανού και των καινών οικημάτων θα φωτιστεί λοιπόν ο ουρανός, όλες οι δυνάμεις και οι ουράνιες και οι καταχθόνιες διά της Εκκλησίας. Και τέταρτον, ότι εμείς, ποιοι εμείς, εμείς τους οποίους μας πρόσθεσε ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία Του, έχουμε παρησίαν και είσοδον με απόλυτη βεβαιότητα, η οποία εδράζεται στην πίστη μας, ότι μπορούμε να εισερχόμεθα εις τα Άγια και να προσκυνούμε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, καθώς το καταπέτασμα το επί της γης εσχίστη δια του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Όμως ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει και κάτι άλλο. Γνωρίζει την αποστολή του, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, αλλά γνωρίζει και ποιος είναι. Γνωρίζει ότι είναι ένας άνθρωπος που αποτελείται από εσωτερικό
και εξωτερικό άνθρωπο. Και μάλιστα μας το περιγράφει πάρα πολύ ωραία, και να πάμε στη σελίδα 1027. Είναι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους τη Δευτέρα, στο 12 κεφάλαιο, ΙΒ κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, αφού προηγουμένως μας βεβαιώνει ότι εάν πρέπει να καυχόμαι εγώ, Απόστολος Παύλος, θα καυχηθώ μόνο στις ασθένειές μου, και εξηγεί το λόγο της αληθείας. Να καυχόμαι βέβαια εγώ ο Παύλος δεν με συμφέρει, διότι θα έρθω σε οπτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου, διότι γνωρίζω έναν άνθρωπο νε Χριστό, τον εαυτό μου, τον εσωτερικό άνθρωπο όπως θα δούμε, ο οποίος προ ετών 14 υρπάγει αυτός ο άνθρωπος έως τρίτου ουρανού, και γνωρίζω τον Τιού των άνθρωπων, ο οποίος δεν ξέρω αν ήταν μέσα στο σώμα τον εξωτερικό άνθρωπο ή έξω από το σώμα, δεν το ξέρω, ο Θεός το εξεύρει, ότι υρπάγει εις τον παράδεισον και ήκουσεν ανεκλάλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Υπέρ αυτού του ανθρώπου, του εσωτερικού ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου, τον οποίον ο Θεός δημιούργησε με την αναγέννηση, οικοδομεί με το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίο και συνεχίζει να οικοδομεί και αυξάνει με το λόγο του τον αγαθό, όπως ακριβώς συνέβη και την εποχή του Έσδρα, για αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να καυχηθώ. Για τον εαυτό μου όμως, τον εξωτερικό άνθρωπο, δεν μπορώ να καυχηθώ παρά μόνο για τις ασθένειές μου. Εάν όμως θελήσω να καυχηθώ για τον εσωτερικό άνθρωπο, δεν θα είμαι άφρον, διότι αλήθεια θα λέγω. Συστέλομαι όμως μη στοχαστεί κάποιος σε μένα ανώτερον από ό,τι βλέπει ή ακούει εξ εμού. Δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Για τον μεν εσωτερικό μπορώ να καυχηθώ και δεν είμαι άφρον, γιατί γνωρίζω ότι ο τιούτος άνθρωπος, το μόνο που δεν ξέρω είναι αν ήταν μέσα στο σώμα αυτό το εξωτερικό ή έξω, αλλά γνωρίζω ότι υρπάγει ως τρίτου ουρανού και άκουσε από το Θεό πράγματα αλεκλάτητα τα οποία δεν συγχωρείται εις ανθρώπους να λαλήσωση. Υπέρ αυτού του ανθρώπου μπορώ να καυχηθώ. Υπέρ εμ' αυτού του άλλου ανθρώπου, του γήινου, δεν μπορώ να καυχηθώ. Γνωρίζοντας λοιπόν ακριβώς του ποιος είναι, γνωρίζει και ένα τρίτο πράγμα ο Απόστολος Παύλος, ποιοι είμαστε εμείς. Ότι και όλοι οι χριστιανοί έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Έναν, όπως ομολογεί, εσωτερικών άνθρωπων που ανανεούται καθεκάς την ημέραν δια του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, και έναν εξωτερικών άνθρωπο ο οποίος πάντοτε φθήρεται. Γνωρίζοντας λοιπόν και την φύση τη δική μας, ποια φύση των παιδιών του Θεού, των ανθρώπων που επικαλέστηκαν το όνομα του Χριστού και τους αναγέννησε ο Θεός, εις ελπίδα ζώσα, τους ανθρώπους που πίστεψαν, ζήτησαν, θέλησαν το Πνεύμα το Άγιο και ο Χριστός τους γέμισε και τους κατέστησε ναό του Θεού. Γνωρίζει λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι η αύξηση του εσωτερικού ανθρώπου γίνεται ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, εξιδίας εμπειρίας, αλλά και εκ της διδασκαλίας την οποία έλαβε προσωπικά από το Θεό. Γι' αυτό, και ενώ μέχρι τώρα στους Εφεσίους, αλλά και σε όλες τις επιστολές προτρέπει, συμβουλεύει, γνωρίζοντας τώρα αυτή τη μεγάλη αλήθεια, λέγει στο εδάφιο 14, «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου μόνη σου Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ανομάζεται, δια τούτο λέει προσεύχομαι για σας, Εφέσιοι». Και επειδή, αδερφοί αγαπητοί,
σήμερα εμείς δεν είμαστε εκκλησία της Εφέσου, αλλά είμαστε η μικρή εκκλησία της Κηφισιάς. Δεν πάβει κάποιος να προσεύχεται για μας. Ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός εκεί στον ουρανό, το οποίο με το Λόγο Του θέλει και να μας το αποκαλύψει. Γιατί είναι αναγκαίο και απαραίτητο να γνωρίσουμε τα πνευματικά, τα οποία πνευματικώς ανακρίνονται, ώστε να γίνουμε ζηλωτές των πνευματικών και να δώσουμε την ευκαιρία στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να αυξάνει και να ανανεώνει καθημέραν των εσωτερικών άνθρωπων. Ας δούμε λοιπόν τη συγκεκριμένη προσευχή και τα συγκεκριμένα αιτήματα του αδελφού μας του Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών. Προσεύχομαι λοιπόν στον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Αυτό προσεύχομαι. Αυτό είναι αναγκαίο. Αυτό το οποίο εσείς δεν γνωρίζετε. Αυτό το οποίο δεν λαμβάνετε υπόψη σας. Αυτό το οποίο και να το γνωρίσετε δεν μπορείτε να το ενεργήσετε. Αλλά μπορείτε να εξητήσετε από τον Πατέρα Θεό η μεσητική αυτή προσευχή του Ιησού Χριστού να μας δώσει και να μας δίνει κατά τον πλούτον της δόξης του Θεού να κρατεούμεθα μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου, γιατί ουχή δια δυνάμεως ουδέ δια ισχύως κρατεούται ο εσωτερικός άνθρωπος, παρά μόνο δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Να δώσει λοιπόν ο Θεός να κρατεούται ο εσωτερικός μας άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, που είναι απαραίτητο, και μάλιστα να το διαφοροποιήσω, είναι η απαραίτητη αρχή για να αρχίσει ο άνθρωπος να περπατάει στα πνευματικά, να εισέρχεται δηλαδή σε ύδατα κολυμβήματος και να πάψει να πλατσουρίζει σε ρηχά νερά και πολλές φορές και όχι απολύτως καθαρά. Εάν λοιπόν κρατεωθεί και μόνο τότε, αν κρατεωθεί δια Πνεύματος Αγίου ο εσωτερικός άνθρωπος, που σημαίνει πληρούστε Πνεύματος Αγίου, γιατί μόνο ο παράκλητος που είναι ο αληθινός Θεός γνωρίζει τι και πώς πρέπει να προσευχηθεί και να μεσητεύει υπέρ του καθενός εξημών. Μόνο λοιπόν εάν κρατεωθεί και κρατεούται ο εσωτερικός άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου, 17 εδάφιο, τότε θα κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως της καρδιές σας. Μόνο τότε. Μόνο όταν κρατεούμενο κατά τον εσωτερικό άνθρωπο άνθρωπος θα έχει τη χάρη, αλλά και ο Θεός θα κάνει χάρη να κατοικεί ο Ιησούς Χριστός δια της πίστεως της καρδιές μας, δηλαδή να πλημμυρίζει την καρδιά μας, δηλαδή να καθαρίζει την καρδιά μας, δηλαδή να μην υπάρχουν άλλες καταστάσεις, αισθήματα, συναισθήματα, γνώμες, παράπονα, κακίες, σκέψεις, διαλογισμοί σε μια καρδιά που εκ της φύσεως είναι πονηρά, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Να μην υπάρχει άλλο πράγμα παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Και η συνέχεια, τρίτο βήμα. Και τότε θα μπορέσετε εριζωμένοι και θεμελιωμένοι μέσα στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη μεταξύ αλλήλων την ένθερμον, εκαθαράς καρδίας, γιατί κατοικεί ο Χριστός, εκ συνειδήσεως αγαθής, γιατί το αίμα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή μας, και εκ πίστεως ανυποκρίτου, γιατί ο Θεός μας χαρίζει πραγματικά με τον καρπό του τη δύναμη της πίστεως, και τότε μόνο θα μπορέσετε να καταλάβετε
μαζί με όλους τους άλλους αγίους ανθρώπους που έζησαν και ζουν κατά το θέλημα του Θεού. Και το πλάτος και το μήκος και το ύψος, αλλά και το βάθος της Βασιλείας των Ουρανών. Θα έχετε δηλαδή αποκάλυψη, και μάλιστα αποκαλύψεις, φανέρωση του Λόγου του Θεού και μάλιστα φανερώσεις, δηλαδή καθαρή οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και ακόμη περισσότερο πεντακάθαρη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να είστε αληθώς μαθητές και παιδιά του Θεού. Και τότε το μεγάλο θαύμα. Θα γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Και ποιος μπορεί, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα να πει με παρησία «γνωρίζω την αγάπη του Χριστού, αυτήν που υπερβαίνει πάσα γνώση». Γιατί μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Αλλά ταυτόχρονα μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού υπάρχει διδασκαλία πνευματικής πορείας του ανθρώπου, όπως την περιγράφει ακριβώς ο Λόγος του Θεού, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να του αποκαλυφθεί για να γνωρίσει εκείνη την ιδιαίτερη αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση. Τι να είναι αυτό? Πώς να είναι αυτό? Τι θέλει να περιγράψει ο Λόγος του Θεού με αυτό? Δεν ξέρω. Μπορώ όμως να πω ότι αν εξητήσουμε αυτή την πνευματική πορεία στη ζωή μας εδώ στη γη προς τον ουρανό, θα μας την αποκαλύψει ο Θεός. Και όταν θα γνωρίσουμε αυτή την ιδιαίτερη, μοναδική γνώση της αγάπης του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση, τότε θα πληρωθούμε και με όλο το πλήρωμα του Θεού. Πράγματα, αδερφοί, υπερθαύμαστα, τα οποία οι αδελφοί μας στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία τα έζησαν, τα οποία οι αδελφοί μας στην αρχαία Εκκλησία των Αποστολικών και Μεταποστολικών χρόνων τα έζησαν, και τα οποία θα τα ζήσουμε και εμείς, εάν δεν κάνουμε λάθος και είμαστε πράγματι η Εκκλησία των Εσχάτων ημερών. Και πώς να κάνουμε λάθος όταν βλέπουμε όλα τα σημεία να εκπληρούνται και τα πράγματα να βαδίζουν έτσι όπως μας τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και τότε μας δείχνει, και τώρα μας δείχνει ο Απόστολος Παύλος ο Λόγος του Θεού και το δρόμο για να τα αποκτήσουμε. «Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού να κάνει υπέρ πάντα όσα ζητούμε ή νοούμε κατά την δύναμη την ενεργουμένην εν ημίν, εις αυτόν η δόξα εν τη Εκκλησία δια του Ιησού Χριστού και εις πάσας τας γενεάς των αιώνων ημών». Αυτός λοιπόν ο Θεός, στον οποίον ανήκει η δόξα μέσα στην Εκκλησία, μόνο σε Αυτόν, διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Μέσα στην Εκκλησία δεν δοξάζεται άλλο πρόσωπο. Ούτε Παναγία, ούτε Πανάγιοι, ούτε Παντάνασα, ούτε Άγιοι, ούτε άνθρωποι. Κανένας δεν δοξάζεται. Κανένας δεν υψώνεται. Κανένας δεν θυσιστήνεται. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ο μόνος τον οποίον πρέπει και ανήκει δόξα είναι ο Πατέρας Θεός, ο μόνος Δεσπότης ουρανού και γης, ο κατοικών φως απρόσιτον, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε ποτέ και έζησε. Μόνος αυτόν πρέπει και ανήκει δόξα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί αυτός μπορεί να κάνει υπέρ εκ περισσού, υπέρ πάντα, από όσα ζητούμε και νοούμε. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να νοήσουμε αν δεν μας αποκαλυφθούνε. Και δεν μπορούμε να ζητήσουμε εάν δεν τα εννοήσουμε. Και σήμερα ο Θεός μας αποκαλύπτει ένα νέο πνευματικό δρόμο, τον οποίο πολύ καλά θα κάνουμε, να
που αφού τον εννοήσαμε να τον ζητούμε για να απολαύσουμε τελικά την πλήρωση εντός μας με όλο το πλήρωμα του Θεού, αφού γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση. Μέχρι τότε όμως, μέχρι να έρθει η στιγμή αυτή που ο Θεός θα αποφασίσει, καθώς εμείς εννοούμε και εκ τούτου ζητούμε τα πράγματα τα πνευματικά, τα οποία πνευματικώς μόνο ανακρίνονται, μέχρι τότε μας συμβουλεύει πια ο Απόστολος Παύλος. Δεν προσεύχεται, μας συμβουλεύει. Και μάλιστα παρακαλώντας μας, σας παρακαλώ λοιπόν, σα συμπέρασμα όλων τούτων, αγαπητοί αδελφοί, να περπατήσετε τώρα, εσείς που μπορείτε, όσο μπορείτε, μέχρι να έρθει το πλήρωμα της θεότητος να κατοικήσει εντός σας, να περπατήσετε αξίως της προσκλήσεως δια της οποίας προσεκλήθητε. Ποιος μας προσκάλεσε? Ο Πατέρας Θεός, και μας αποκάλυψε τον Ιησού Χριστό. Ποιος μας προσκάλεσε? Ο Ιησούς Χριστός, και μας αποκαλύπτει τον Πατέρα και το έργο του Θεού, την Εκκλησία του Χριστού. Ποιος μας προσκάλεσε? Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Όχι απλώς να ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά και να περιπατούμε κατά το Πνεύμα. Περπατήσατε λοιπόν αξίως της προσκλήσεώς σας, γνωρίζοντες ποιος σας προσκάλεσε. Πρώτον, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Όχι με ταπεινοφροσύνη, απλώς με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Και τι να σημαίνει τούτο άλλο από το να είσαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, όπως είναι ο Χριστός σε όλες τις καταστάσεις, τις συνθήκες, περιστάσεις της ζωής σου και με οποιοσδήποτε ανθρώπους, ιδιαιτέρως πάντοτε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου, να ταπεινώνεσαι για να σε υψώσει ο Θεός. Μόνο στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός. Εάν θέλεις λοιπόν να πεις και εσύ κάποια στιγμή, όπως ο Απόστολος Παύλος, είσαι με τον πλέον ελάχιστον των Αγίων, εδόθη η χάρη σ' αυτή, και να γνωρίσεις με απόλυτη επίγνωση την αποστολή σου, το έργο σου, το έργο της ζωής σου. Πρόσεχε, περπάτα αξίως της προσκλήσεως του Θεού, γνωρίζοντας ποιος σε προσκάλεσε. Πρώτον, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Και ο Παύλος ερμηνεύει και εξηγεί, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους. Το χαρακτηριστικό της ταπεινοφροσύνης είναι η πραότης και η υπακοή, η υποταγή στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού ως εις τον Κύριον. Δεύτερον, πραότητος και μακροθυμίας. Ο δούλος του Θεού δεν μάχεται, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν διεκδικεί, δεν φωνάζει, δεν κράζει, δεν αγανακτεί. Αλλά καθώς ο Χριστός λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει και πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως, έτσι και ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος και η δούλη του Θεού, γίνεται μιμητής του Χριστού, καθώς ήταν και ο Παύλος μιμητής του Χριστού, μεταπραότητος και μακροθυμίας, συγχωρητικότητος, πράος και συγχωρητικός προς πάντας. Δεν αφήνει την καρδιά του να μολυνθεί το θείο σπέρμα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν αφήνει την καρδιά του να στην καρδιά του να αυξηθεί ο εξωτερικός άνθρωπος, αλλά ζητάει από το Θεό να αυξάνεται πάντοτε ο εσωτερικός άνθρωπος και να είναι ούτε καθημέραν. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη είναι ένα μοναδικό εδάφιο
μια μοναδική προτροπή, αδελφοί αγαπητοί, που πιστεύω ότι ο Θεός θέλει σήμερα να τη λάβουμε όλοι μας πολύ σοβαρά υπόψη και να ζητήσουμε από το Θεό να μας διορθώσει και να μας το χαρίσει. Υπομονή να υποφέρεις τον αδελφό σου το μεγάλο, εσύ ο μικρότερος. Να υποφέρεις τον αδελφό σου το μικρότερο, εσύ ο μεγάλος. Να υποφέρουμε αλλήλους, αλλά όχι με υπομονή υποκρισίας ή και ανθρώπινη ή και εντιμότητος, αλλά με υπομονή αγάπης. Γιατί μόνο η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Μόνο η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που μπορεί να γεμίσει την καρδιά μας με υπομονή, μακροθυμία, μακροπραότητα και να μας κάνει ικανούς να υποφέρουμε πάντοτε του αλλήλους εν αγάπη. Γνωρίζοντας ότι ο Θεός μας προσκάλεσε ένα σώμα, σώμα Χριστού. Η Εκκλησία του Θεού είναι το σώμα του Χριστού. Όλοι εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Κανένας λοιπόν μην ξεχωρίζει τον εαυτό του ότι εγώ είμαι κάτι άλλο. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε τέκνα Θεού γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό και όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού γιατί αποδεχθήκαμε δάσκαλό μας τον Ιησού Χριστό. Ένα σώμα, ένα πνεύμα. Όλοι σπουδάζουμε να έχουμε, καθώς μας βάφτισε ο Θεός δια πνεύματος Αγίου και Πυρή, ένα πνεύμα, το πνεύμα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Χριστό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του Θεού. Έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, έγινε δούλος και σαν δούλος εταπείνωσε, δεν τον ταπεινώσανε. Ο ένδοξος Θεός εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γιατί αυτή ήταν η αποστολή του, προκειμένου να εκπληρωθεί η αποστολή του πλήρης και τέλεια, να κάνει δηλαδή το θέλημα του Θεού ακριβώς και να περπατάει ακριβώς το θέλημα του Θεού, όχι ως άσοφος, όχι ως άσοφος αλλά ως σοφός, εξαγοραζόμενος τον καιρό. Εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό και ο Θεός, γι' αυτό. Και όχι γιατί ήταν Υιός του Θεού, όχι γιατί ήταν ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός στον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν έδωκε το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον, τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν, ως της καθηκεί, κάθεται στα δεξιά του Πατρός και μεσιτεύει υπερ πάντων ημών και στέλνει το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου πάντοτε στις ζωές μας. Σε ένα πνεύμα λοιπόν, το πνεύμα και το φρόνημα του Χριστού, καθώς προσεκλήθητε, μία ελπίδα την αρπαγή της Εκκλησίας, γνωρίζοντας ότι στη ζωή μας υπάρχει ένας και όχι πολλοί οι άλλοι Κύριοι, μία πίστης, η άπαξ παραδοθήσα εις τους Αγίους στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και εν βάφτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, ώστε να γνωρίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο ότι ένας είναι ο Θεός και Πατήρ, ο οποίος ενεργεί επί πάντων. Μόνο ο Θεός ενεργεί επί πάντων, κυριαρχεί επί πάντων, αλλά και εργάζεται δια πάντων. Εργάζεται και με το διάβολο, εργάζεται και με το Χριστό. Εργάζεται με τον κόσμο, εργάζεται με τον Κύρο, εργάζεται με τον Δαρείο, εργάζεται με τον Αρταξέρξη, εργάζεται με τον Ξέρξη, αλλά εργάζεται και με τον Ζωροβάβελ και με τον Ιησού, τον Υιόν του Ιωσεδέκ και με τον Έσδρα και με τον Εμία και με τον Παύλο και με τον Πέτρο και με τον Ιάκωβο και με τον Ιωάννη και με σένα. Εργάζεται δια πάντων και ενεργεί δια πάντων. Αλλά
κατοικεί μόνο σε όλους εμάς. Όχι στον κόσμο. Κατοικεί μέσα μας, καθώς είναι γεγραμμένο ότι εν αυτό θέλουμε ενελθεί και εν αυτόν θέλουμε κατοικήσει. Αγαπητά μου αδέλφια, ας αγαπήσουμε τα πνευματικά. Ας γίνουμε ζηλωτές των πνευματικών, γνωρίζοντες ότι αυτός ο οποίος φρονεί τα επίγεια εργάζεται για την κοιλιά του και δεν είναι διδακτός από τον Θεό. Αυτός που αγαπάει τον κόσμο είναι εχθρός του Θεού. Εχθρός του Θεού καθίσταται. Και αυτός που ακολουθεί τις ορέξεις, τις γήινες, τις ανθρώπινες, για πλούτο, για απολαύσεις στη ζωή αυτή, για φιλοδοξίες, για διακρίσεις, είτε επαγγελματικές, είτε αθλητικές, είτε καλλιτεχνικές, έχει ένα μέλλον, προδιαγράφεται ένα μέλλον μπροστά του. Αυτός που εργάζεται τα επίγεια προδιαγράφεται ένα μέλλον μπροστά του δύσκολο και αμφίβολο ως προς την κληρονομιά που ο Θεός του χάρισε της αιώνιας ζωής. Σας παρακαλώ αδερφοί, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος έρχεται, ότι τα βήματα του Χριστού είναι πλησίον, ας στρέψουμε το βλέμμα μας στον ουρανό με αγάπη, με ταπείνωση, με πραότητα, με υπομονή, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη και σπουδάζοντες την ενότητα της πίστεως, για να βρεθούμε εκείνη την ημέρα έτοιμοι, ώστε κανένας να μην χάσει αυτό το, την ευλογημένη στιγμή να δει το σώμα του το θνητό να μεταμορφώνεται σε αθάνατο, το σώμα του το φθαρτό να μεταμορφώνεται σε άφθαρτο και να βλέπει στον ουρανό τον Ιησού Χριστόν μέσα σε μια στιγμή ερυπείο οφθαλμού, καθώς είναι, καθώς και το Θεό Πατέρα. Μη χάσουμε αγαπημένα μου αδέλφια, νέοι, νέες, μεγαλύτεροι, γέροντες και γραίες, μη χάσουμε για ένα πιάτο φακί, όσο και νόστιμοι αν είναι, να μη χάσουμε τα πρωτοτόκια της Εκκλησίας, γιατί είμαστε Εκκλησία πρωτοτόκων. Μη χάσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν ξέρουμε πότε ο Κύριος έρχεται. Μπορεί να έρθει σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε έξι μήνες, σε ένα μήνα, μπορεί να έρθει και αυτή τη στιγμή. Αγρυπνείτε λοιπόν και προσεύχεστε, γιατί δεν εξεύρετε ποια ώρα είναι εκείνη και ποια στιγμή που θα ακουστεί η σάλπικα του νερού, του Θεού. Φοβηθείτε λοιπόν τον Κύριο. Φοβηθείτε τον Κύριο. Εργάζεστε δικαιοσύνη. Ζητείτε το Θεό και εννοείτε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Μη μεταμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να ανανεώνετε δια της ανακαινήσεως του πνεύματός σας την προσωπική σας ζωή, ακόμη και την οικογενειακή σας και την εκκλησιαστική σας, με τη χάρη του Χριστού μας. Αμήν.